Το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Καλή μου Έλληνε! Αδέρφια μου! Φασίστες! Ναζιστές! Τρομοκράτες! Ναζιστές! Αναρχικοί! Τραμπούκι! Θα μάθετε ασφαλώς ότι οι πατριώτες που μας κυβερνούν και τα βαποράκια τους οι αριστεριστές μας έβαλαν υπογραφές και χθες έριξαν μπουγιές στο σπίτι μου. Αδερφάρε! Για να με εμποδίσουν να μιλήσω μπροστά σε σένα, κύριε Αρχιελαέ! Για μη σου μιλήσω με λόγια σταράτα, πατριωτικά, φρόγερα και ασυμβίβαστα, όπως έμαθα να μιλώ σε όλη μου τη ζωή και όπως εσύ με δίδαξες, κυρίαρχε Ελληνικέ, ναι! Να μιλώ και να πλάτω σε όλη μου τη ζωή, με κάθε θυσία. Και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα το πρωί έλαβα μια ποιητική συλλογή από τη Θεσσαλονίκη και σας τη διαβάζω ένα σημαδιακό απόσπασμα. Το πνεύμα, ο νους ανθίζουν με τον Θαλή, τον Θουκυδίδη, τον Πρωταγόρα, τους τραγικούς, την τόλμη του Θεμιστοκλή και του Κολοκοτρώνη. Ένας είναι αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός. Ένας είναι αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός. Ένας είναι αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός. Ένας είναι αρχηγός. Φίλοι και φίλες, αφιερώνω την ομιλία μου στον Έλληνα που μας έβγαλε από τον Οθωμανικό ζυγό και που πέθανε σαν σήμερα στις 4 του Φλεβάρι του 1843 στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Εγώ δεν τρέπομαι όπως οι εθνομηδενιστές που μας κυβερνούν. Ναι, είμαι πατριώτης διεθνιστής και συνάμα περιφρονώ και μάχομαι το φασισμό σε όλες τις μορφές και προπαντός στην πιο πονηρή, απατηλή και επικίνδυνη μορφή του, την αριστερόστροφη. Σαν αυτή
με τις ομαδούλες των εξτρεμιστών που είναι σκέτοι, δειλοί, τρομοκράτες. Ούρα, αδερφάρες! Σαν αυτοί των μειοψηφιών που μας κυβερνούν και καταστρέφουν τη χώρα μας. Άιντε! 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 Οχυρωμένοι που καταστρέφουν τη χώρα μας, οχυρωμένοι πίσω από τις εκλογικές αλχημίες. Νομίζω ότι πρέπει να παραδεχτούμε τα λάθη και τις ευθύνες μας απέναντι στο γειτονικό λαό. Σας ρωτώ, πρέπει, έχουμε ευθύνες? Έχουμε! 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 Η μόνη λύση κατά την άποψή μου είναι να αφήσουμε τους Σκοπιανούς να πιστεύουν στον εθνικό τους μύθο και παράλληλα εμείς να παραμένουμε πάντα πιστοί και ανένδοτοι στην ελληνικότητα της Μακεδονίας. Η Μακεδονία! Μακεδονία είναι ελληνική! Η Μακεδονία είναι ελληνική! Η Μακεδονία είναι ελληνική! Και να μην συμφωνήσουμε. Είναι σαν να θέλουμε να βγάλουμε εμείς τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών στα 1992 αποφάσισε για μια εθνική κοινή γραμμή πνεύσης σε μια ονομασία στην οποία δεν τα περιέχεται καθόλου και με κανένα τρόπο η λέξη Μακεδονία. Το επώνυμα, το επόμενο θύμα θα είναι η χώρα μας. Από τη Μακεδονία! Κάτω τα χέρια! Από τη Μακεδονία! Κάτω τα χέρια! Από τη Μακεδονία! Κάτω τα χέρια! Από τη Μακεδονία! Ιστορία! Μίκη, αλλάζεις την ιστορία! Μίκη, αλλάζεις την ιστορία! Μίκη, αλλάζεις την ιστορία! Μίκη, αλλάζεις την ιστορία! Τα μαύρα σύννεφα που μας απειλούν γίνονται κάθε μέρα και περισσότερα ορατά. Εάν υποχωρήσουμε τώρα την ανοιχτή πρόκληση των Σκοπίων, χωρίς να έχουν παραιτηθεί από τον κύριο στόχο της εθνικής τους πολιτικής, επιδιώκουν σήμερα και να γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης με τη δική μας ψήφο, για να μπορούν αύριο μεθαύριο να μας απειλούν από ισχυρότερη θέση, τότε θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αν υποχωρήσουμε, στην ουσία ανοίγουμε τις πόρτες διάπλατες για να περάσει και να επιβληθεί διαπαντός ένα τραγικό ιστορικό ψέμα με απρόβλεπτες συνέπειες για την πατρίδα μας. Οι περίφημες παραχωρήσεις του κυρίου Ζάεφ. Όπως κραμάλα τους προοδόντες. Σχετικά με τη σύνθετη ονομασία είναι τέτο ουτόχορτο.
κουτοπολιτικές που θα μπορούσαν να απευθύνονται μόνο σε λαό ηλικίων και γονατισμένων. Μπράβο, για μας είναι ντροπή ακόμα και αναφερθούμε σε αυτό, αφού η ονομασία του όποιου αεροδρόμιου και της όποιας λεωφόρου είναι στη δική τους αποκλειστική ευχέρεια να αλλάξει ξανά αμέσως μόλις επιτύχουν τους σκοπούς του. Αλήθεια, τόσο Βλάκες μας θεωρεί ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός. Ή τόσο έτοιμους να κατεβάσουμε τα μαντελόνια μας. Συζητώ συγγνώμη. Να τα κατεβάσει ο Τσίπρας. Όμως είναι η μοναδική κατανοητή από όλους αυτούς τους ξένους και τους δικούς μας που πιστεύουν ότι επειδή μας έχουν οδηγήσει με τα μνημόνια που συμπέβαλαν στο τελευταίο σκαλοπάτι του κακού, ότι ξεχάσαμε την ιστορία μας, ξεχάσαμε ποιοι είμαστε, ξεχάσαμε τα θεμελιώδη χαρακτικά του χαρακτήρα και της αυγής μας. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που μπορεί όλοι γύρω να πιστεύουν ότι ο Έλληνας έχει μεταβληθεί σε αλλαγιά, αλλά εκείνος σηκώνεται όρθιος ξανά. Βεβαίως είμαστε πάντα ένας λαός φιλελληνικός που επιθυμεί την ειρηνική, ειρηνική και φιλική συνύπαρξή του με τους γειτονικούς λαούς. Παράλληλα, θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι από την άλλη μεριά υπάρχει ένα βαθύ κράτος που συνωμαθεί με άλλες διεθνείς δυνάμεις εναντίον της ακεραιότητας της χώρας μας. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να μην έχουμε αυταπάτες και να παίρνουμε όλα τα μέτρα που θα ξεσπατήσουν την άμυνα της χώρας μας. Εδώ θα πρέπει να προσθέσω ότι αυτή η κατάσταση της συνέχισης του status quo και της ειρηνικής σύμπραξης πρέπει να θεωρηθεί ως η τελευταία υποχώρηση που κάνουμε μπροστά στην αδύρυτη πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα. Στην ουσία όμως εμείς δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες που αναγνωρίζουν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Παραβλέποντας ότι έτσι γελιοποιούνται μπροστά στην ιστορία, δεν νομίζω ότι μας αφορά. Αφού η δική μας απόφαση και μόνο είναι που θα νομιμοποιήσει ιστορικά και θα κρίνει τελεσίδικα το θέμα αυτό. Ποτέ δεν θα γίνει! Ο Σκοπιανός δεν θα γίνει Έλληνα! Μόνο εμείς οι Έλληνες μπορούμε να δώσουμε ή να μην δώσουμε το δικαίωμα στους Σκοπιανούς να οικειοποιούνται στο μέλλον μέσω του ονόματος Μακεδονία ένα αναπόσπαστο από κάθε άποψη ιστορική και πολιτιστική βήμα του ελληνισμού. Για να το πω πιο απλά, ώστε να γίνω κατανοητός, χρειάζεται η βούλα της Ελλάδας για να θεωρηθούν γρήσιοι οι Μακεδόνες
και όχι χάρτινη και νότι, όπως είναι σήμερα. Ελλάς, Μακεδονία! Ελλάς, Ελλάς, Μακεδονία! Ελλάς, Ελλάς, Μακεδονία! Ελλάς, Ελλάς, Μακεδονία! Ελλάς, τα χέρια απ' τη Μακεδονία! Κάτω 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 τα χέρια! Εφόσον εμείς αρνούμαστε, όπως είναι, να βγάλουμε οι ίδιοι τα μάτια μας για να είμαστε αριστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη. Μπορούμε να συνεχίσουμε τα πρότυπα της ζωής μας όπως κάνουμε τόσα χρόνια. Λίγο νερό δεν βλάμε. Νερό ελληνικό. Όλυμος! Άντε, πιέτε λίγο νεράκι. Νίκης, 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 νίκης. Αυτό μόνο σημαίνει ότι θα πρέπει να αρνηθούμε κάθε άλλη παραχώρηση. Για όσο καιρό οι Σκοπιανοί θα μας απειλούν με την αλυτρωτική τους προπαγάνδα, το απαράδεκτο για μας σύνταγμά τους, τα δίθεν μακεδονικά σύμβολα και της Μακεδονίας με τους δίθεν Μεγαλέξανδρος. Εμείς ως υπεύθυνος λαός, κληρονόμος μιας μεγάλης ιστορίας, θα εξακολουθήσουμε την πολιτική της ελληνικής συνύπαρξης, αλλά όσο περνάει από το χέρι μας, δεν θα δώσουμε σε καμιά περίπτωση τη συγκατάθεσή μας για να γίνουν μέλος της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και μπροστά στη πιθανότητα να οδηγηθούμε ακόμα και σε καταστάσεις εθνικής τραγωδίας, θεωρώ ότι την ευθύνη των αποφάσεων δεν είναι ορθό να την ενεπομιστεί μόνη της ή οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όχι μόνο μια κυβέρνηση μειοψηφίας, όπως είναι η σημερινή. Αλλά ακόμα και μια κυβέρνηση λαϊκής πλειοψηφίας, ούτε ακόμα και η ίδια η Βουλή. Ποια λοιπόν είναι η λύση? Το δημοψήφισμα. Για μας η θέση του ελληνικού λαού στο συγκεκριμένο θέμα είναι αρκετά σαφής, σταθερή και αυτονόητη, που δεν χρειάζεται πιο δημοψήφισμα. Εάν όμως κάποια κυβέρνηση διανοηθεί να βάλει την υπογραφή της χώρας μας σε οποιαδήποτε ονομασία, απλή ή σύνθετη, που θα περιέχει το όνομα Μακεδονία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι υποχρεωμένη να ρωτήσει πρώτα τον ελληνικό λαό.
που δεν δεχόμαστε να είμαστε παθητικοί παρατηρητές την ώρα που η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε τόσα κρίσιμα προβλήματα. Ικανά να μας επηρεάσουν για πολλές δεκαετίες. Εσύ με το ξύλο λίγο πιο έτσι να τραβήξουμε, το σηκώνεις απάνω. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, που η κυβέρνηση θα τολμήσει να βάλει μια τέτοια υπογραφή, απευθύνω έκκληση σε όλους τους βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το λέω καλά, όλοι βουλευτές, κάτι πάστιο, που έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διενέργεια δημοψηφίσματος για αυτό το εθνικής σημασίας θέμα. Να αποκαλέσουν τη και να υπερψηφίσουν το σχετικό και φίλες, πατριώτες και πατριώτισσες, σε όλη μου τη ζωή αγωνίστηκα για την ενότητα των ελληνικού λαού. Πιστεύω απόλυτα ότι γι' αυτό και αυτό το μεγάλο πρόβλημα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ενωμένοι σαν μια γροθιά. Πιστεύω απόλυτα ότι είμαστε ενωμένοι, γιατί ανεξάρτητα από τις όποιες διαφωνίες μας είμαστε όλοι πατριώτες. Γιατί όταν υπερασπίζεται κανείς τα δίκαια της πατρίδας του και του λαού του, αυτό δεν είναι εθνικισμός, είναι πατριωτισμός. Και η Ελλάδα σήμερα έχει περισσότερο από κάθε άλλη φορά την ανάγκη των πατριώτες. Οι Έλληνες σήμερα ενωμένοι δίνουν όλοι μαζί την απάντηση από την πλατεία Συντάγματος. Η Μακεδονία είναι μία και ήταν, είναι και θα είναι πάντα ελληνική. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Δεσημές, δεσημές και με τα βούρλα. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Δεσημές, δεσημές, δεσημές και με τα βούρλα. Πρέπει να κατεβούμε όλοι κάτω. Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα.
την άλλη φορά. Με σημαίες, με σημαίες και με τα πουλά. Η ζωή τραβάει την άλλη φορά. Η ζωή τραβάει την άλλη φορά. Με σημαίες, με σημαίες, με σημαίες και με τα πουλά. Συνεχίζουμε, έχουμε ακόμα πολύ σημαντικές ομιλίες και έχουμε και χαιρετισμούς λίγο αργότερα από σημαντικούς παράγοντες της πατρίδας και του απόδημου ελληνισμού. Την ώρα όμως που μετράμε φίλους και εχθρούς, την ώρα που μετράμε πατριώτες, την ώρα που μετράμε την κρισιμότητα της στιγμής, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν μπροστά, αυτούς η ιστορία θα αναδείξει και ο Μίκης Θεοδωράκης με τη σημερινή του παρουσία αυτό ακριβώς πράττει. Πριν από μισή ώρα η τηλεόραση ανακοίνωσε ότι είμαστε ήδη 1,5 εκατομμύριο! Θερμή παράκληση να μην σπροχνόμαστε, είναι απίστευτος ο όγκος του συλλαλητηρίου, για λόγους ασφάλειας να μην σπροχνόμαστε. Δεν φεύγει κανείς, γιατί αυτή η εικόνα συνεχίζει να πηγαίνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Έχουμε ακόμη να ακούσουμε ωραία πράγματα στο συλλαλητήριο. Θα μείνουμε εδώ, δεν πάμε.